Η Μαρία Ζαφυρίου από τη Θεσσαλονίκη για να ρωτήσει τον προσκεκλημένο μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Καμία κουβέντα αν δεν μάθουμε τη μη εκκίνηση μελομακάρων. Μαριό. Κουραμπιέ, ρε παιδί μου, βασικό. Πόσο? Του κουραμπιέ, εγώ. Ναι. Τελικά το θέμα μας είναι η τιμή. Ή πόσο θα γλυκάνε να κάνεις τα χρήματα. Τώρα μας τα λάζεις εδώ. Άμα ξεκινάμε έτσι, όχι, ξεπεράσεις τα 15 ευρώ. Επειδή το τελευταίο καιρό έχουμε κάνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τις τιμές, κάποια στιγμή θα πρέπει να ανακαλύψουμε οι τιμές σε τι αντιστοιχούν. Σωστό. Και σωστό. Αυτό έχει γιατί. Δίκιο. Η μεγάλη μαγεία των ζαχαροπλαστείων στις γιορτές είναι ότι ο πελάτης έχει δύο δυνατότητες διαφορετικές από αυτές που μπορεί να έχει στα μεγάλα καταστήματα που πουλάνε έτοιμα προϊόντα. Ναι. Λοιπόν, σε εμάς, στα καταστήματα αυτά βλέπεις μια συσκευασία που λέει μια τιμή που φαίνεται θεωρητικά χαμηλή, μιλάει όμως για 400-500 γραμμάρια και δεν ξέρουμε, ας πούμε, 400 γραμμάρια κουραμπιέδες, αν σε μια συσκευασία αναγράφεται, αν αυτό αφορά τους κουραμπιέδες ή αφορά τους κουραμπιέδες με τη ζάχαρη. Ναι. Τελικά δηλαδή στα 400 γραμμάρια αυτά πόσοι κουραμπιέδες είναι και δε στο ζαχαροπλαστείο, ας μην ξεχνάμε ότι θα μπει ο καταναλωτής μέσα και θα πει μπορώ να δοκιμάσω ένα μελομακάρονο ή ένα κουραμπιέ. Τιμή ακόμα δεν μας είναι, κύριε Παπαδόπουλο, τη γεύση. Οι τιμές θα ξεκινήσουν από 12, 13, 14 με 25 κομμάτια στο μελομακάρονο στο κιλό. Δεν νομίζω. Να σας πω κάτι. Εμείς θέλουμε να κατέβουμε. Θα μας εγγυηθείτε ότι θα κατέβουν οι πρώτες ύλες και το κόστος ενέργειας. Αυτό είναι το μυστικό. Έχετε δίκιο. Έτσι, με την ίδια λογική, θα πάμε και στην Αθήνα, στον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, να μας πει ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Θα έχει πραγματικές εκπτώσεις, δηλαδή πραγματική Black Friday. Την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή ή θα δούμε κάτι για ξεστοκάρουμε απλώς. Γιατί εδώ στέλνουν μήνυμα ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, Black Friday με μελομακάρονα εκεί μας κατήντησαν. Να δούμε. Καταρχήν να πω ότι και πέρσι είχαμε επιτυχία στη Black Friday. Κατά το δυνατόν βέβαια, έτσι. Δεν έχουμε φέτος και διάμεσες εκπτώσεις. Άρα ουσιαστικά οι έμποροι και οι επιχειρηματίες θα δώσουν δυναμική στην Black Friday, ούτως ώστε να προσελκύσουν πελάτες. Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, άρα εκ των πραγμάτων θα υπάρχουν εκπτώσεις, θα υπάρχουν προσφορές και πιστεύω ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί και ο Έλληνας καταναλωτής. Και εκεί βέβαια θα πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να δει την χαμηλότερη τιμή, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο κάνει καλό και σε εμάς, αλλά και στην ίδια την οικονομία. Καθιερώθηκε από το εξωτερικό, τίνει να καθιερωθεί και μια άλλη μέρα, η αυριανή, 11η Νοεμβρίου. Τι είναι αύριο, βρε Φάνη? Είναι η μεγαλύτερη γιορτή ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα και τίνει να γίνει και στον κόσμο. Και έχει ξεπεράσει, από ό,τι είδα ένα δημοσίευμα του Forbes εχθές, και την Black Friday και την Amazon Prime Day αθρηστικά. Γιατί, κύριε Κογιουμτζή, πόσος είναι ο τζίρος? Φαίνεται ότι στις διαδικτυακές πλατφόρμες, κυρίως βεβαίως του εξωτερικού και κυρίως στην Alibaba, που είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες. Αυτή τη λάσαρε. Αυτή τη λάσαρε. Μιλάμε 2009. Μιλάμε για 25 δις. Πέρσι σε μία μέρα, σε ένα 24ωρο. Είναι το single day. Πολύ το χρήμα. Single day λέγεται. Γιατί λέγεται single day, Σπύρο Χρυσαμάνο? Γιατί όταν λασαρίστηκε αυτή η ημέρα ως ημέρα αγορών και έχει γίνει τώρα η μεγαλύτερη ημέρα αγορών, κυρίως στην Ασία, ας πούμε, το ένα και συμβολίζει τον αριθμό του εργένη, ότι είναι ο μοναχικός, έτσι είχε ξεκινήσει. Ένα και ένα, ότι είναι οι μοναχικοί αγορές για μοναχικούς ανθρώπους, έτσι είχε ξεκινήσει. Γι' αυτό καθιερώθηκε 11-11, είναι 4 άσοι και σηματοδοτεί ουσιαστικά τους ανθρώπους σε ελεύθερη σχέση. Πάντως, κύριε τώρα έχει πάρει μια ευρύτερη διάσταση. Και η Single Day και η Black Friday που είναι την άλλη Παρασκευή σε συνδυασμό με την Κυριακή που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μας κάνουν έτσι να πάρουμε μια ανάσα εμείς οι καταναλωτές, να έρθουμε να ψωνίσουμε, να γεμίσουν και τα μαγαζιά. Ναι, εμείς θα πάρουμε ανάσα. Το θέμα είναι να έχεις λεφτά. Το θέμα είναι να πάρει ανάσα το μαγαζί. Γιατί εμείς δεν το πάρουμε ανάσα. Στις 18 του μηνός θα έχει τελειώσει το πορτοφόλι μας. Να πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο. Άσε να μας γλυκάνει, γιατί με τρέλανε που δεν μου αφήνει να ψωνίσω. Τώρα, με τέτοια, να το πω έτσι, δεν είναι άσχημα όλα αυτά. Δεν είναι κακά που γίνονται. Είναι διάφορα τερτύπια, θα το πω εγώ. Μήπως προσελκύσουμε περισσότερους καταναλωτές. Αλλά το θέμα είναι ότι. Μην μου πει Black Friday και στο μελομακάρονο. Εντάξει, λέω απλώς όμως
ότι το ζήτημα είναι πιο βαθύ. Στις 18 του μηνός, την άλλη εβδομάδα, δεν θα έχουμε λεφτά τζίπη μας. Κύριε Παπαδόπουλε, εσείς προσφορές για μπακούρια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Στη Θεσσαλονίκη, την πόλη του γλυκού, έτσι, κάθε μέρα είναι Black Friday. Μην ξεχνάτε ότι από τα παραδοσιακά γλυκά που βρίσκει κανείς είναι η Black Forest. Σωστό. Και φυσικά όλα τα γλυκάκια μας που είναι μαύρα. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά το πρόβλημα είναι το πόσο ο καταναλωτής θα έχει τη δύναμη να αγοράσει. Για μας είναι χαρά να δουλεύει η αγορά, γιατί αυτό δείχνει ζωντάνια. Πάντως, ας μην ξεχνάμε ότι το γλυκό είναι η απόλαυση του φτωχού, το λέμε εμείς. Γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει χρήματα για να αγοράσει κάτι ακριβό στο σύντροφο ή στην σύντροφό του, αλλά σίγουρα μία μικρή πάστα και ένα μικρό κουτί με γλυκά φέρνει και χαρά, φέρνει και καλή διάθεση, έτσι το ξέρετε. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο έρωτας περνάει πάντα μέσα από το στομάχι, μην το θυμόμαστε μόνο 14 Φεβρουαρίου. Άρα λοιπόν, για όποιον του φανούν αδύνατο να αγοράσει πράγματα, θεωρώ ότι η αγορά θα είναι ανοιχτή σε όλους και θα είναι και για όλα τα παλάντια. Ναι. Τα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της Ελλάδος θα τους περιμένουμε με χαρά. Και έχω να σας πω και μια ωραία έτσι ιδέα πάλι Black για τις μέρες που έρχονται. Έτσι, έτσι. Εμείς κάνουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και από τη μικρή μας έρευνα στο διαδίκτυο, τη γλυκιά μπάλα για το Μουντιάλ που έρχεται σε λίγα μέρες. Με μαύρη σοκολάτα. Έχετε λοιπόν τη χαρά να είστε η εκπομπή που φιλοξενεί για πρώτη φορά την μπάλα τη σοκολατένια που θα γίνει το kick-off σε όλα τα γλυκά γήπεδα. Τι ωραίο. Μακάρι να μας καλέσουν και να τους την πάμε τώρα. Αυτό κι αν είναι αποκλειστική είδηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα για τη Μαρία δίπλα πάντα έχουμε μια αποκλειστικότητα. Έτσι. Λοιπόν,